όπως ξέρετε, το σχέδιο άνοιξε προς το κοινό για αιτήσεις στις 4 Δεκεμβρίου του 2023 και θα είναι ανοιχτό για 9 μήνες μέχρι τον Αύγουστο του 2024. Οι δυνητικοί δικαιούχοι υπολογίζονται γύρω στις 2.500 δανειολήπτες και μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί γύρω στις 1.450 αιτήσεις. Οι δύο κύριες κατηγορίες, όπως γνωρίζετε, δικαιούχων είναι οι λήπτες επιδομάτων προνοίας και οι μη βιώσιμοι αιτητές από το σχέδιο Εστία, οι οποίοι είχαν μη εξυπηρετούμενο δάνειο με εξασφάλιση την κύρια κατοικία. Μετά την εφαρμογή του σχεδίου έχει διαφανή ανάγκη για μερική τροποποίηση των κριτηριών ώστε να εντάσσονται περισσότεροι δικαιούχοι και να βοηθηθεί περισσότερος κόσμος χωρίς να αλλάζει η ουσία και η φιλοσοφία βεβαίως του σχεδίου, το οποίο παραμένει στοχευμένο στις ευάλωτες ομάδες. Συγκεκριμένα προτείνεται, όπως η ημερομηνία λήψης επιδόματος για σκοπούς ένταξης στο σχέδιο, να επεκταθεί από την 31/12 του 2022 στις 31/12 του 2023. Και επιπλέον δύο καινούργιες μικρότερες κατηγορίες εντός των αποδεκτών αιτήσεων που σχετίζονται με το σχέδιο Εστία είναι οι δανειολήψεις των οποίων ο πιστωτής δεν συμμετείχε στο σχέδιο Εστία, και δεύτερον οι εγκεκριμένοι αιτητές στο σχέδιο Εστία, τον οποίο όμως η έγκριση δεν υλοποιήθηκε λόγω άλλων αδυναμιών και προβλημάτων, όπως είναι το θέμα να εξοφλήσουν τα εμπράγματα βάρη που είχαν σημειωθεί στην ακίνητη περιουσία από πιστωτές. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το Εθνικό Επενδυτικό Πλάνο Υδατικών Έργων. Πρόκειται για ένα πλάνο που καταρτίζεται για πρώτη φορά κατόπιν σχετικής πρότασης που ετοίμασε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, και σύμφωνα με τη σημερινή απόφαση, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναλαμβάνει το συντονισμό και την παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου. Με το Εθνικό Επενδυτικό Πλάνο επιτυχάνεται σωστή προτεραιοποίηση έργων στη βάση τεκμηριωμένων αναγκών, καλύτερη διάθεση των υδάτινων πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν σε πλαίσιο ορθολογιστικής δημοσιονομικής διαχείρισης, πανκύπρια κατανομή κάλυψης αναγκών και καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος κατασκευής αποχετευτικών συστημάτων. Το Εθνικό Πλάνο καταγράφει σε σειρά προτεραιότητας τα υδατικά έργα του ΤΑΗ και άλλων φορέων αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού 1,17 δις. Μέσα από το Εθνικό Επενδυτικό Πλάνο Υδατικών Έργων υλοποιούμε σχετικούς στόχους του Προγράμματος Διακυβέρνησης για την Επάρχεια του Νερού και την Αξιοποίηση του Ανακτημένου Νερού, και βάζουμε τα θεμέλια για την εδραίωση μιας μακροχρόνιας κυβερνητικής υδατικής πολιτικής που ενδυναμώνει τη διαχείριση των υδάτων και λιμάτων. Το σχέδιο χορηγιών για την κυκλική οικονομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το σχέδιο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου για την περίοδο 2021-2028 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, έχουμε ήδη εξαντλήσει τη συζήτηση για αυτό το θέμα με την κοινοπραξία. Πιστεύω η κοινοπραξία αντιλαμβάνεται ότι θα είναι στη βάση του σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος όσοι είχε υπογραφεί το 2019, οπότε η βελτιστοποίηση ουσιαστικά δίνει την ευκαιρία στην κοινοπραξία να δώσει μια διαφορετική κατεύθυνση πάνω σε εκείνη τη βάση όμως του σχεδίου. Είχατε τότε μιλήσει για συνέργεια. Υπάρχει αυτό μέσα στο πλαίσιο αυτών των στοιχείων? Κοιτάξτε, θα προτιμούσα να μην μπούμε σε λεπτομέρειες για τον λόγο ότι αυτό έχουμε κρίνει στο Υπουργείο ότι θα πρέπει να αποφευθούν οι δημόσιες δηλώσεις, για τον λόγο ότι προκαλούν δυσκολίες στην πορεία, και ξέρετε ότι η πορεία είναι συγκεκριμένη. Θα πρέπει το κοίτασμα να βγει, το φυσικό αέριο από το συγκεκριμένο κοίτασμα να βγει στις αγορές, τις διεθνείς αγορές, και θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στην ουσία αντί σε δηλώσεις δημόσιες σε αυτό το στάδιο. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Κώστα Μελά, πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας Δάνειων Λειπτών Τραπεζών. Κύριε Μελά,